Ήσασταν φίλοι με τον Τζόις. Ναι, αλλά τι μπορώ να κάνω εγώ για σας. Απλά κάνουμε μία έρευνα για το ποιος ήταν ο τελευταίος που του μίλησε και τι είπε πριν εξαφανιστεί. Ο τελευταίος άνθρωπος που του μίλησε ήταν ο ιδιοκτήτης του πανδοχείου. Δηλαδή, μιλήσαμε και εμείς στην κουζίνα, αλλά ακούστε με. Για να διευκολύνετε την έρευνά σας, έχω μιλήσει αρκετές φορές στις αρχές για να συλλέξουμε τις απαιτούμενες πληροφορίες που χρειάζονται. Οπότε όλα βρίσκονται στην αστυνομία. Αν χρειάζεται παραπάνω πληροφορίες, απλά επικοινωνήστε με την αστυνομία. Όλα όσα θέλετε να μάθετε είναι στην αναφορά της αστυνομίας. Σας παρακαλώ, δεν έχω χρόνο για αυτά. Έχω να προετοιμαστώ για μια εξέταση που έχω σε 2 εβδομάδες. Χρειάζομαι μόνο 5 λεπτά από το χρόνο σας. Θα πρέπει να μιλήσετε με την οικογένεια. Ξέρουν ακριβώς τι έχει συμβεί. Όλοι το ίδιο δεν θέλουμε. Να βρεθεί ο Τζόις. Ακούστε. Όταν εκείνο το βράδυ γύρισα σπίτι από τη δουλειά, τον είδα να κάνει διαλογισμό στο μπαλκόνι. Μιλήσαμε πολύ λίγο και εγώ ετοιμαζόμουν να πω για μπάνιο, ως συνήθως. Μου είπε πως χρειαζόταν να ξεκουραστεί για μερικές μέρες και με ρώτησε πώς ήταν η δική μου μέρα. Είπε λοιπόν ότι χρειάζεται μερικές μέρες για να ξεκουραστεί, αλλά δεν έδωσα σημασία γιατί ήταν κάτι το οποίο συνήθιζε να κάνει όταν επισκεπτόταν την κοπέλα του. Και όταν βγήκα από το μπάνιο, είχε ήδη φύγει. Τι ώρα ήταν αυτό? 7.30 με 8 περίπου το απόγευμα. Ανέφερε κάτι για αυτή την κοπέλα? Όχι, τίποτα. Τη γνωρίζατε? Την είχα γνωρίσει σε ένα πάρτι που είχε γίνει εδώ στο πανδοχείο όταν κάναμε μπάρμπεκι όλοι μαζί. Ξέρετε αν είχαν κοινά ενδιαφέροντα, αν της άρεσε ο διαλογισμός, η γιόγκα και ο χορός? Νομίζω πως ο χορός ήταν το κοινό τους ενδιαφέρον. Πρέπει να έχει κάποια σχολή χορού ή μάλλον όχι ακριβώς σχολή χορού, σχολή εκμάθησης πολεμικών τεχνών. Δεν ξέρω αν έκανε γιόγκα ή διαλογισμό, δεν μίλησα αρκετά μαζί της. Γνωρίζετε αν εκείνη θα πήγαινε κάπου και ο Τζόις θα μπορούσε να την ακολουθήσει? Δεν το ξέρω. Όλες αυτές οι ερωτήσεις που μου κάνετε, αυτό εξαρτάται από τον ίδιο τον Τζόις, το αν θα πήγαινε δηλαδή όχι, στη δική του προσωπικότητα. Είχε μήπως αναφέρει κάτι άλλο, κάτι ύποπτο ή ασυνήθιστο, ή που είχε σκοπό να πάει? Όχι, αλλά 1 ή 2 ημέρες πριν εξαφανιστεί, ανέβασε μια φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ότι θα έφευγε για ένα διάστημα και ότι θα έπρεπε να βρει το δρόμο του. Κάτι ακόμα. Γνωρίζετε κάποιον από την Αλγερία που να έμενε στο πανδοχείο ή να έκανε παρέα με τον Τζόις? Όχι, δεν ξέρω κάποιον. Έκανε παρέα με κάποιον συγκεκριμένα? Τα πήγαινε καλά με όλους. Υπάρχει κάτι άλλο το οποίο θα μπορούσε να μας βοηθήσει? Του άρεσε πάρα πολύ η γιόγκα και ήταν πολύ αφοσιωμένο σε αυτό. Υπεύθυνοι του πανδοχείου παρατήρησαν πως την ημέρα της εξαφάνισης έκανε διαλογισμό στο μπαλκόνι για περίπου 5 ώρες συνεχόμενα. Εκεί που τον βρήκα κι εγώ. Συγκεντρώνοντας όλες τις πληροφορίες μαζί, σχηματίζουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Ναι, μακάρι.